το Μάκη τον ξέρω κάποια χρόνια. Με έχει εντυπωσιάσει κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, η βαθιά γνώση που έχει για το λαϊκό τραγούδι. Επειδή και εγώ αγαπώ πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι, ομολογώ ότι από το Μάκη έμαθα τραγούδια και πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Αγαπάει πάρα πολύ μια τραγουδίστρια που αγαπάω και εγώ, τη Γλυκερία. Και μπορώ να πω ότι αυτή η αγάπη μας ένωσε. Αλλά αγαπάει πάρα πολύ και τα παιδιά του στην σχολή τυφλών. Εγώ δεν έχω μάθει το καινούριο όνομα. ΚΕΑΤ. Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης τυφλών. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε το βιβλίο του Μάκη. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει γράψει βιβλίο. Πού χάνεσαι τώρα με τις πρώτες στο κρατικό. Η Γιολάντα πρέπει να σας πω ότι είναι πλέον ηθοποιός του κρατικού Βορείου Ελλάδος. Οπότε... ναι, όχι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ναι. Θέλω να διαβάσω ένα βιογραφικό για το Μάκη. Ο Μάκης Ρουσομάνης γεννήθηκε στα Κίμινα Θεσσαλονίκης στις 10 Δεκεμβρίου. Μεγάλωσε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο πολεμικό ναυτικό στη Φρεγάτα Ήπειρο, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και Κρήτης. Ανήσυχη καλλιτεχνική φύση από μικρή ηλικία, συμμετείχε σε θέατρα, παραστάσεις, μουσικά σχήματα και βοηθούσε αφιλοκερδώς όλους τους φίλους καλλιτέχνες. Αυτό είναι αλήθεια. Το 2000 δημιούργησε την ιστοσελίδα για την αγαπημένη του τραγουδίστρια Γλυκερία, η οποία σήμερα θεωρείται και η επίσημη ιστοσελίδα της. Το 2010 η συγγραφέας Αναστασία Καλιοτζή του αφιέρωσε το βιβλίο της «Αγαστή συνεργασία», ενώ την επόμενη χρονιά η τραγουδίστρια Γλυκερία του αφιέρωσε το τραγούδι «Ο Γλάρος», στο CD «Η αγάπη είναι ελεύθερη». Το 2010 συμμετείχε στις παρουσιάσεις βιβλίων σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, των συγγραφέων Αναστασία Καλιοτζή, Θάλια Κουνούνη και Κατερίνα Παπα-Νικολάου. Την ίδια χρονιά έκανε την επιλογή τραγουδιών στο πρόγραμμα «Συνάντηση» στην κοινή μας παράδοση, όπου παρουσιάστηκε στο Half Note Jazz των Αθηνών με την αρετή και τιμή και την Τηλεκ Coach. Το καλοκαίρι του 2011 συμμετείχε σαν αφηγητή στο Φεστιβάλ Θεάτρου Διστόμου με την παράσταση «Τώρα μάλιστα, τα πιάσαμε τα αυγά μας» του Θανάση Πέντζου. Το Μάρτιο του 2012 συμμετείχε στην εκδήλωση του Βαφοπούλιου Πνευματικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για το Ματοζίνιχο της Μαρίας Μαυρουδή Καλούδη, η οποία είναι και κοντά μας απόψε. Μαυρίδη. Τι είπα? Μαυρίδη. Δεν το είπα καλά. Μαυρίδη. Ναι. Τον Οκτώβριο του 2012 ήταν ο κεντρικός συντονιστής της εκδήλωσης τιμής για την εκατονταετηρίδα των ελευθερίων της Θεσσαλονίκης του Ιδρύματος Μελετών και Αλληλεγγύης, Ίδρυμα Στέλη Παπαθεμελή. Αρχές Δεκέμβρη συμμετείχε στη μουσικοχορευτική παράσταση με τη Μαρία Σουβουτάτου, Σμύρνα και Χρυσός της Ιωνίας Ήχος, όπου είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της παράστασης. Το Μάιο του 2013 συμμετείχε στο δεύτερο Φεστιβάλ Νέων Μουσικών Μονάχου Γερμανίας σαν κεντρικός παρουσιαστής, ενώ τον Νοέμβριο του 2013 συμμετείχε σαν παρουσιαστής στην παρουσίαση του βιβλίου της Χρυσίδας Δημουλίδου «Το σπίτι των σκιών». Έχει εργαστεί στον Ιατρικό Όμιλο Αθηνών για 7 χρόνια στο Γενικό Χειρουργείο, ενώ σήμερα είναι υπάλληλος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο, σαν να είχε δει φάντασμα, είναι το πρώτο του βιβλίο. Έτσι. Εγώ έγραψα κάποια πράγματα στο χαρτί, γιατί παθαίνω λίγο τρακ όταν μιλάω σε κοινό. Και επειδή αγαπώ πολύ το Μάκη, είπα να ξεπεράσω τις αναστολές μου και έτσι θα σας μιλήσω για το Μάκη μας. Τυχαίνει να είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζει πολύ. Μάλλον είναι και το μοναδικό χόμπι που έχω. Τυχαίνει επίσης να έχω τη χαρά να δουλεύω μαζί με τον Μάκη στη Σχολή Τυφλών και να συνεργάζομαι μαζί του. Όταν ήρθε λοιπόν μια μέρα και μου είπε ότι ένα πρωί και μου είπε ότι ξενύχτησε γιατί έγραφε ένα βιβλίο το βράδυ, με ξάφνιασε. Ξέρω πολύ καλά ότι ο Μάκης είναι πολύ τάλαντος, έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, έχει πάθος και αγάπη με ό,τι κι αν καταπιάνεται. Αλλά συγγραφέας, δεν το κρύβω ότι στην αρχή λίγο λόγω και των αυξημένων απαιτήσεων που έχω, γιατί επειδή είμαι έμπειρος αναγνώστης, είχα μια μικρή καχυποψία για το βιβλίο που έγραψε ο Μάκης. Όταν όμως το διάβασα το βιβλίο του, μου το έφερε πριν εκδοθεί, γιατί ήθελε τη γνώμη μου,
συνειδητοποίησα ότι ο Μάκης γράφει. Και όχι μόνο γράφει, αλλά γράφει και πολύ καλά. Ο λόγος του είναι μεστός, είναι δουλεμένος, είναι άμεσος, είναι αυθεντικός. Κάτι το οποίο δείχνει ότι έχει ταλέντο. Και το ταλέντο είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι. Δεν είναι κάτι επίκτητο. Σχεδόν ξέχασα όταν το διάβασα ότι το βιβλίο αυτό το είχε γράψει ένας άπειρος συγγραφέας, ένας καινούργιος συγγραφέας. Νόμιζα ότι διάβαζα το βιβλίο ενός έμπειρου λογοτέχνη. Με ξάφνιασε λοιπόν ευχάριστα. Πάνε όλες οι αναστολές που είχα και διάβασα το βιβλίο του Χωρίς Ανάσα και του είπα φυσικά τη γνώμη μου ότι πρέπει οπωσδήποτε να εκδοθεί. Ο Μάκης, ο οποίος δουλεύει και υπηρετεί τα τελευταία χρόνια την αναπηρία, παρουσιάζει το βιβλίο του. Ο Μάκης από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν έγραψε το βιβλίο ήταν να ζητήσει από την Κρίστη την Προεστού να το μεταγράψει σε μπρέιλ και να το δώσουμε στα παιδιά να το διαβάσουν. Τα παιδιά το διάβασαν. Από τους πρώτους. Το αγκάλιασαν επειδή αγαπάνε το Μάκη, αγάπησαν και το βιβλίο του και τον παρότρυναν να το εκδώσει και έτσι το έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Το βιβλίο, αποσπάσματα από το βιβλίο και μάλιστα μεταγραμμένο σε γραφή Braille θα διαβάσει σε λίγο η κυρία Γκέρτσα, η Κατερίνα, η οποία είναι δασκάλα της γραφής Braille στη Σχολή Τυφλών. Τελειώνοντας, γιατί δεν θέλω να το κουράσω, θα χρησιμοποιήσω κάποια τα λόγια από μια συνέντευξη που είχα ακούσει του Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος είπε «Σταρ γεννιέσαι, καλλιτέχνης γίνεσαι». Δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι, αλλά επειδή μου άρεσε αυτό, είπα να το χρησιμοποιήσω για το Μάκη μας. Ο Μάκης ο Ρουσομάνης είναι γεννημένο σταρ και το ξέρουμε όλοι όσοι τον ζούμε καθημερινά. Μας απέδειξε λοιπόν και πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι. Το αν θα γίνει και μεγάλος λογοτέχνης, αυτό θα το κρίνει το κοινό. Εύχομαι πάντως και ελπίζω να τον αγαπήσει το κοινό όσο τον αγαπάμε και όλοι εμείς που τον ζούμε κάθε μέρα. Μπράβο Μάκη και σε ευχαριστούμε που είσαι ανάμεσά μας και που είσαι παρόν. Καλησπέρα σας. Εσείς είπατε πολύ ωραία λόγια τώρα για τον, Μάκη, με πολύ καλά ελληνικά. Και εσύ ωραία ελληνικά. Πολύ καλός ελληνικός. Και κάτι να πω. Εγώ θέλω να πω για τον Μάκη προσωπική μου εμπειρία. Ξεκίνησε μέσω μουσικής. Η αγάπη του για την λαϊκή μουσική, για την παραδοσιακή μουσική. Εντάξει, μόνο για τη μουσική. Αγαπάει τα πάντα ο Μάκης. Και αγαπάει πολύ. Έχει μια καρδιά έτσι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω. Ο Μπάχτσες. Κοντζαμάν. Πώς τα χωράει αυτά, δεν ξέρω. Όντως, δηλαδή, το πρώτο πράγμα που παρατηρώ στον Μάκη είναι ο πάθος, ο σεβδάς, ο μεγάλος έρωτας. Η ποιότητά του, η προσωπικότητά του. Μας ενώνει πολλά πράγματα. Η γλυκερία, η μουσική, η ρικά. Αρήτη. Και έχουμε ζήσει και πολλά, νομίζω, πολλές συναισθηματικές στιγμές μαζί. Και γελώντας και κλαίγοντας, ξέρει πολύ καλά. Περνάμε πάρα πολύ καλά με τον Μάκη γενικά και στις συναυλίες μας, ποτέ δεν μας αφήνει. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα στην παρουσίαση του Μάκη, όχι στα δικά μας, ας πούμε, στη συνάντησή μας, η δική μας παρουσίαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κάτι που δημιούργησε και απόδωσε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Πολύ καλές επιτυχίες, εύχομαι, στον μεγάλο μου καριά εδώ. Να είστε καλά, να τον χαίρεστε.